Πότε πέθανε ο Νέλσον Μαντέλα, πόσε είναι οι πολιτείε τη Αμερική και πώ γράφεται η παιδική σειρά, Λούνεϊ Τούν ή Λούνεϊ Τιούν. Τι μπορεί να συνδέει τα Tunes η λουνει tunes τι μπορει να συνδεει τα γεγονοτα αυτα και πω τελικα η μνημη μα μπορεί να μα εξαπατήσει. Έχετε ποτέ νιώσει πεπισμένοι ότι θυμάστε να συνέβη ένα γεγονό και στο τέλο να αποδειχθεί ότι το θυμό σα ήταν λάθο και ότι δεν συνέβη ποτέ. Αυτό είναι το φαινόμενο Μαντέλα, η δεκαετία του 1980, πολλοί άνθρωποι είχαν την πεποίθηση πως ο Νέλσον Μαντέλα, πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής, επαναστάτης, πολιτικός αρχηγός και φιλανθρωπιστής, είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Η Φιόνα Μπρουμ, γνωστή μπλόκερ και ερευνήτρια που ασχολείται με το χώρο του μεταφυσικού, έγραψε για το φαινόμενο αυτό πρώτη φορά το 2010 ανέφερε πως ανακάλυψε ότι σε ένα συνέδριο είχε γνωρίσει πολλά άτομα να θυμούνται ξεκάθαρα την ενημέρωση των ΜΜΕ για το θάνατο του Νέλσον Μαντέλα μέσα από βίντεο και λεπτομέρειες από την υποτιθέμενη κηδεία του όπως τον συγκινητικό λόγο της γυναίκας του. Με το φαινόμενο αυτό, ομάδες ανθρώπων έχουν την ίδια λανθασμένη ζωντανή μνήμη για διάφορα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα. Το φαινόμενο Μαντέλα είναι ένα από τα παραδείγματα συλλογικής λανθασμένης μνήμης που έχουν αναφερθεί στην ιστορία. Παρόμοια παραδείγματα συλλογικής ψευδούς μνήμης συναντώνται πολύ συχνότερα στην καθημερινότητα. Πολλοί άνθρωποι θυμούνται λανθασμένα τις πολιτείες της Αμερικής να είναι 52, ενώ στην ουσία είναι 50. Η παιδική σειρά Lunar Tunes συχνά συγχέεται ως Lunar Tunes ή στην παιδική σειρά Pokemon ο Πίκατσου πιστεύεται από κάποιους ότι είχε στην ουρά του και μαύρο χρώμα. Επίσης, η μόνα Λίζα στον πίνακα πιστευόταν ότι ήταν ανέκφραστη και πως τελευταία ξαναζωγραφίστηκε και γι' αυτό έχει ένα αμυδρό χαμόγελο. Ωστόσο, πάντα η μόνα Λίζα είχε αυτό το αχνό χαμόγελο. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα του Mandela Effect είναι ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού «We are the champions» από τους Queen. Πολλοί πιστεύουν ότι ο τελευταίος στίχος είναι «No time for losers, cause we are the champions of the world». Αλλά στην πραγματικότητα, το «of the world» δεν υπάρχει. Τέλος, οι άνθρωποι θυμούνται επίσης λάθος την έκφραση της κακιάς μητριά στη Χιονάτη, «Mirror, mirror on the wall». Η σωστή φράση είναι «Magic mirror on the wall». Το φαινόμενο Μαντέλα έχει προσεγγιστεί μέσα από δύο θεωρίες. Θεωρία των παράλληλων συμπάντων. Η πρώτη σχετίζεται με την επιστημονική θεωρία και συγκεκριμένα με την ύπαρξη διαφορετικών πραγματικοτήτων στο σύμπαν. Αυτό σημαίνει πως κάποιοι άνθρωποι βιώνουν αναμνήσεις από διαφορετικά χρονοδιαγράμματα ή εναλλασσόμενα σύμπαντα. Αυτή η εμπειρία είναι απρόσμενη και χωρίς πρόθεση. Οι διαφορές ανάμεσα στα πραγματικά γεγονότα και στις λανθασμένες αναμνήσεις προκύπτουν από κάποια αλλίωση που προκαλείται από την κίνηση μεταξύ των παράλληλων συμπάντων. Η εξήγηση βασίζεται στην υπόθεση ότι ανάμεσα στα διάφορα σύμπαντα συμβαίνουν εναλλακτικές εκδοχές των γεγονότων και των πραγμάτων. Ο Στίβεν Χόκινγκ αναφέρει ότι έχουμε παραπάνω από ένα σύμπαν ακριβώς όπως το δικό μας, που υπάρχει άλλο σε εαυτός ακριβώς όπως είσαι εσύ, αλλά ανάποδος. Άλλες θεωρίες υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο Μαντέλα προκαλείται από αλλαγές στην ιστορία εξαιτίας των ταξιδιωτών στον χρόνο. Σύμφωνα με τον Στίβεν Χόκινγκ, υπάρχουν ενδείξει ότι το ταξίδι στο χρόνο είναι εφικτό και η παρεμβολή από εναλλασσόμενες πραγματικότητε είναι δυνατή, αλλά οι δυνάμει που απαιτούνται για να λυγίσει η κοσμική γραμμή του χρόνου ή να ανοιχτεί κάποια πύλη για επικοινωνία με το μέλλον και το παρελθόν φαντάζει αδύνατο. Επιπλέον, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την επίδραση που θα είχε κάποια τέτοια αλλαγή στη ροή της ιστορίας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στον χρόνο και οι θεωρίες αυτές δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένες. Σύνδρομο της ψευδούς μνήμης. Παραμνησία. Ψυχολόγοι και ψυχίατροι προσπαθούν να δώσουν τη δική τους επιστημονική εξήγηση υποστηρίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα της ψευδούς μνήμης. Παραμνησία ή σύνδρομο της ψευδούς μνήμης ορίζεται το ψυχολογικό φαινόμενο στο οποίο το άτομο ανακαλεί στη μνήμη του γεγονότα που δεν έχουν συμβεί ή ανακαλεί ήδη υπαρκτά γεγονότα, ελαφρώς παραμορφωμένα ή διαστρεβλωμένα. Η ψευδομνήμη είναι μια συνείδητη κατασκευή ψευδώς ερμηνευμένων αναμνήσεων και λανθασμένα επεξεργασμένων πληροφοριών. Οι νευροψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι οι καθημερινές αναμνήσεις μας ανακατασκευάζονται επειδή η άποψή μας για τον κόσμο αλλάζει συνεχώς, δημιουργώντας νέα δεδομένα που επιβάλλουν τις αναμνήσεις μας να προσαρμοστούν. Οι ψευδείς αναμνήσεις είναι φυσιολογικές και λαμβάνουν χώρα καθημερινά, χωρίς να γίνονται αντιληπτές. Για παράδειγμα, μπορεί να ανακαλέσετε στη μνήμη σας τις καλοκαιρινές διακοπές, απολαμβάνοντας τις παραλίες και τον ήλιο, αλλά παραβλέπετε το άγχος της προετοιμασίας του ταξιδιού ή ακόμη και την ξαφνική μπόρα. Επίσης, φανταστείτε πως διασχίζετε το δρόμο και στο απέναντι φανάρι του δρόμου βλέπετε για κλάσματα του δευτερολέπτου να περπατά μια κυρία. Με την πρώτη ματιά παρατηρείτε πως κρατά μια τσάντα όταν φέρνετε στη μνήμη σας ξανά το γεγονός, σκέφτεστε τι χρώμα ήταν η τσάντα. Μήπως ήταν πράσινη. Πείθετε τον εαυτό σας εκείνη τη στιγμή ότι είναι πράσινη. Με μια δεύτερη σκέψη λέτε πως πράσινο ήταν το παλτό που φορούσε και η τσάντα ήταν μπλε. Από τη στιγμή που προτείνατε στον εαυτό σας αυτή την εναλλακτική, δημιουργήθηκε και η ψευδής ανάμνηση και η ανάκληση των λεπτομεριών του γεγονότος αλλοιώθηκε ή διαστρεβλώθηκε. Συνήθω έχουν ελάχιστη επίδραση στι ζωέ των ανθρώπων, αλλά σε σοβαρέ καταστάσει η εμπειρία των λανθασμένων αναμνήσεων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργικότητα σε καθημερινέ ασχολίε και να αποτελέσει σύνδρομο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιε αμφιβολίε στον επιστημονικό χώρο για την ύπαρξή του ω διαταραχή τη μνήμη, καθώ δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο διαγνωστικό στατιστικό εγχειρίδιο των ψυχικών διαταραχών. Έρευνες επισημένουν ότι η ανάκτηση των αναμνήσεων μπορεί να χειραγωγηθεί και ολόκληρα περιστατικά να ανακληθούν εντελώς ανασκευασμένα και παρερμηνευμένα ή σε λάθος κατεύθυνση. Η μνήμη μας δεν είναι αλάνθαστη, ούτε απόλυτα αξιόπιστη. Υπόκειται εύκολα σε διαστρεβλώσεις και είναι ανοιχτή σε δεδομένα μυθοπλασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί το αντιληπτικό μας σύστημα δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί όλες τις λεπτομέρειες του περιβάλλοντος καθώς υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες. Κατά την επεξεργασία των πληροφοριών προκύπτουν κάποια κενά τα οποία συχνά καλύπτονται μέσω της φαντασίας ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του γεγονότος. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε μυθοπλασία που όμως είναι ασυνείδητη και ακούσια. Η ικανότητα ανάκλησης γεγονότων φαίνεται πως επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, κυρίως από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Συχνά παρασυρώμαστε από τους άλλους ανθρώπους και σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει τον εαυτό σας να λέει την έκφραση «Α, και εμένα μου συνέβη αυτό το γεγονό, όπω ακριβώ σε σένα. Επίση, τα ΜΜΕ μπορεί να προβάλλουν λανθασμένε ενημερώσει και παραπλανητικέ φωτογραφίε που να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των αναμνήσεων. Παράλληλα, υπάρχει η τάση να θυμόμαστε κάτι σωστά, αλλά να τοποθετούμε σε λάθο κατεύθυνση. Στην περίπτωση του Μαντέλα, οι άνθρωποι μπορεί να θυμούνταν όντω να βλέπουν στην τηλεόραση την κηδεία ενό επιφανού ανθρώπου, αλλά εν τέλει η κηδεία να μην ήταν του Μαντέλα. Επίσης, αν μπερδευτεί ένας, τελικώς μπορούν να μπερδευτούν όλοι μέσω της κοινωνικής επίδρασης. Ο Σέρτζιο Ντελασάλα, γνωστικός νευροεπιστήμονας από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στην Αγγλία, αναφέρει ότι ο εγκέφαλός μας είναι προετοιμασμένος να κάνει 99% λάθη και αυτό γιατί δεν είναι υπολογιστής. Λειτουργεί με μη λογικέ υποθέσεις, είναι ευάλωτο στα λάθη και χρειάζεται τον πιο σύντομο δρόμο για να επεξεργαστεί τι πληροφορίε. Οι ψευδείς αναμνήσεις είναι δείγμα ενός υγιούς εγκεφάλου και ένδειξη ότι το μνημονικό σύστημα λειτουργεί σωστά. Αυτά παρακάτω είναι τέσσερα αντίστοιχα παραδείγματα του φαινομένου Μαντέλα κατά του υποστηρικτές της μεταφυσικής εκδοχής. Λουκ, είμαι ο πατέρα σου. Όλοι γνωρίζουν αυτή τη θρηλυκή ατάκα από τις ταινίες Star Wars, Πόλεμος των Άστρων, ακόμα και άνθρωποι που δεν τις έχουν δει ποτέ. Ο χαρακτήρα Darth Vader λέει στον Luke Λουκ Skywalker: Luke, Λουκ, είμαι ο πατέρα σου. Ναι, αλλά όχι ακριβώ. Στην πραγματικότητα λέει: Όχι, εγώ είμαι ο πατέρα σου. Δεν αναφέρει το όνομα του Luke καθόλου στη συγκεκριμένη σκηνή. Και ενώ αποτελεί μία από τι πιο εμβληματικέ ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου, ο κόσμο τη θυμάται λάθο. Η ζωή είναι σαν ένα κουτί με σοκολατάκια. Ακόμα μία διάσημη φράση από ταινία που ο περισσότερος κόσμος θυμάται λάθος. Στην ταινία Forrest Gump, ο Tom Hanks κάποια στιγμή λέει τη φράση «Η ζωή είναι σαν ένα κουτί με σοκολατάκια, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει». Όλοι την έχουμε επαναλάβει αμέτρητες φορές, αλλά όσο και αν το πιστεύετε τη λέμε λάθος. Η ακριβής φράση είναι «Η ζωή ήταν σαν ένα κουτί με σοκολατάκια». Μιλάμε για ένα σχεδόν αμεληταίο λάθος, αλλά εμπίπτει στην κατηγορία του φαινομένου Μαντέλα. Η δολοφονία του JFK. Τα πλάνα από τη δολοφονία του John F. Kennedy είναι τόσο γνωστά που τα έχουν δει αναρρύθμιτα ζευγάρια μάτια και μάλιστα με πολλή προσοχή και συγκέντρωση. Αν τους ρωτήσετε όμως πόσοι επιβάτες βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, οι περισσότεροι θα σας απαντήσουν τέσσερα. Πρόκειται για μια κοινή παρανόηση ότι βρίσκονταν δύο άνθρωποι στις μπροστινές θέσεις του οχήματος με τον Kennedy και την Τζάκη στο πίσω κάθισμα. Πρόκειται για άλλη μια περίπτωση λανθασμένη μνήμη, καθώ βρίσκονταν στην πραγματικότητα έξι άνθρωποι στο αυτοκίνητο, αφού ήταν λιμουζίνα και είχε παραπάνω καθίσματα. Καθρέφτη καθρεφτάκι μου. Άλλη μια γνωστή ατάκα από την ταινία κινουμένων σχεδίων τη Disney, η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι, στα αγγλικά τη θρηλυκή ατάκα θυμούνται οι πάντες ως Mirror Mirror on the Wall που λέει η κακιά Βασίλισσα στον μαγικό της καθρέφτη θέλοντας να μάθει για το ποια είναι η ομορφότερη από σε ολόκληρη τη χώρα. Κι όμως η Βασίλισσα δεν λέει ποτέ τη λέξη Mirror δύο φορές παρόλο που οι περισσότεροι που έχουν δει την ταινία ορκίζονται ότι θυμούνται να τη λέει δύο φορέ. Στην πραγματικότητα η φράση είναι Magic Mirror on the Wall από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ δύσκολο να θυμόμαστε τις κινηματογραφικές ατάκες ακριβώς.